Γεια σα, παιδιά! Τραγωνά μα εδώ και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και το σημερινό βίντεο το ξεκινάμε με ένα μήνυμα από το χορηγό του βίντεο. Ο Ιδάκη κάνω μου έστειλαν μήνυμα. Επειδή έτσι πλέον δεν έχουμε FIFA βίντεο, δεν ξέρω τι λέτε. Έχουμε vibe βίντεο. Και μου έστειλε ένα μήνυμα η U7Buy για να έχουμε ένα affiliation. Ουσιαστικά, για όσου δεν ξέρετε τι είναι αυτό, μου δίνουν code που δίνει σε εσά 5% off. Και όσο περισσότερο το χρησιμοποιείτε, τόσο περισσότερα λεφτά βγάζω εγώ. Φυσικά αρνήθηκα, επειδή έχει τελειώσει το game και δεν θα ζητούσα από του fans μου που του αγαπάω τόσο πολύ να πάνε και να ξοδέψουν λεφτά σε μια τέτοια μαλακία. Αλλά ναι. Και απλά αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω ρε φίλε, μην πάτε να δώσετε λεφτά στο game. Φυσικά, αν θα με βόλευε, Πες να έχω ήδη code. Μου φάνηκε λίγο περίεργο όταν μου το είπαν αυτό επειδή είχαμε κανονίσει ήδη πέρυσι άμα θυμάται κανένας από τους λίγους που ήταν από πέρυσι sub είχα ένα deal με τους με την u πάει συγκεκριμένα οπότε ναι και τώρα μου έστειλαν και άλλο μήνυμα και μετά θα ok φυσικά τους είπα όχι Βέβαια περιμένετε ότι στην επόμενη σεζόν μόλις βγει το νέο FIFA access, Αλλά δεν ξέρω, είναι λίγο τραγικό. Και γίνονται εύκολα αυτά τα affiliations, από ό,τι έχω παρατηρήσει γενικά. Είναι όμως αρκετά άχρηστα. Δηλαδή, τώρα βρήκα ένα τυχαίο YouTuber σαν εμένα. Παίζω FIFA όλη μέρα και απλά ακούω ότι πάντα σαν μου λένε ότι είμαι νουμπάς. Και έχω πάρει affiliation, δηλαδή εύκολα παίρνει. Εδώ πήρα πέρυσι. Πριν φτάσω, κάνω ένα k subs Είχα affiliation. Είναι περίεργο λίγο το πώ σκέφτονται. Όχι ότι βέβαια δεν με βολεύει εμένα, αφού στην τελική πήρα affiliation. Όχι ότι το χρησιμοποιώ εγώ. Επειδή στην τελική δεν με νοιάζει το affiliation. Αλλά ναι. Αυτό όπω φαίνεται δεν βγαίνει. Οπότε θα πρέπει να χρειαστεί να πάμε να κάνουμε κάτι πια 81 plus player picks. The, φαίνεται λίγο να αξίζει βέβαια το 85 Plus. Το 85 Plus επί 5 δεν ήταν. Θα υποθέσω πω ήταν γιατί, άμα δεν ήταν, ήταν μεγάλη μαλακία. Και αυτό επίση θα ελπίσω πω είναι. Για να δω. Θέλει μόνο έναν rare player. Μια χαρά. Φαίνεται να είναι αρκετά φτηνό. Εδώ φυσικά θα φύγει όλο το φόντερ, επειδή όπω έχω πει ήδη ήρθε η ώρα να διώξουμε όλο το φόντερ. Αν και το Κέμ δεν φαίνεται να χαίρεται. Τέλο πάντων, θα επιστρέψω να το έχω έτοιμο. Τα κλασικά πραγματάκια. Δυστυχώ είναι μόνο 1 out of 3. Και γι' αυτό έκανα και 3. Φυσικά δεν μου τελείωσε το φότερ. Ναι. Και για να δούμε λίγο τι θα βγάλουμε. Μάλλον δεν θα βγάλουμε και κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε ήδη έναν 84, οπότε μάλλον έχουμε το 85 plus έτοιμο. Ένα 83, οπότε μάλλον έχουμε το 85 plus έτοιμο. Και ένα 85, οπότε μάλλον έχουμε το 85 πλάσα έτοιμο. Δεν είναι κακό για φότερα από ό,τι είδα. Και το ίντερνετ έχει λίγο θεματάκια. Αλλά δεν πειράζει. 85 πλάσα επί 5. Πάμε να τελειώσουμε και αυτό. Επίση, κάποιο με ρωτάνε κάτι άκια, δεν σε ερωτήσει. Αν στην πάση που με ρώτησε, με, με του γονεί μου και είμαι σε μια φάση. Στη ζωή σου τι θα προσφέρει να το ξέρει αυτό. Δηλαδή, τι θα πα στη μάνα σου. Ε, ξέρει το τρέγοντά μα, μείνει με του γονεί σου. Η απάντηση. Θα σκάμε τη μάνα σαν περίεργο να μα το απαντήσει αυτό, αλλά και πάλι. Θα σου πει τα αρχίδια μου. Οκ, okay, bro. Επειδή αυτή είναι η genuine απάντηση από ένα άτομο του οποίου του λες κάτι που μάντεψε, δεν τον ενδιαφέρει. Είναι λίγο τραγικό το ότι με ρωτάτε μερικές φορές να μην πω πάντα αλλά ναι τι να κάνουμε. Προσπαθώ πρώτα να κάνω το chemistry εδώ πέρα επειδή είναι πιο cool. Ναι. Αλλά δεν πάει τόσο καλά. Πίστευα θα ήταν έτοιμο το 85 αλλά μάλλον θα χρειαστούμε διαφημιστικό διάλειμμα και γι' αυτό ή και όχι. Αν κάνεις εδώ, ο, oh, ακραίο, ο, oh, ακραίο. Θα βάλτε εδώ το Λούκα. Λούκα Βάσκες, παπ. Φαίνεται λίγο έτοιμο, αλλά παπ, όχι. Τι άλλο μπορούμε να κατεβάσουμε, εδώ, παπ, όχι εντάξει το δίνουμε όπως είναι Χεσού Νάβα, είδα ένα άτομο το χρησιμοποιεί στο βουλού από τα ένα άτομα με τα οποία έπαιξα και ναι, δεν θυμάμαι καν εγώ απλά αυτό που ξέρω πως τον παίρνω δεν είμαι καλός, δεν ξέρω να κάνω κανένα live αλλά άμα κάνω live θα είναι στο NBA δεν νομίζω κάποιο θα θέλει να δει NBA TK 21 δεν παίζω 22 επειδή δεν μου αρέσει αλλά ποτέ δεν ξέρει γι' αυτό το λέω. Φυσικά θα πέσει και το Ιντερνετ, αλλά για να δούμε το τι θα βγάλουμε. Ναι. Οκ, okay, υποθέτω. Τουλάχιστον δεν έχω τα τον Κάμα τη ζωή μου. Και... ναι. Βλέπουμε ότι έχει ακραία πράγματα φίλο, Φίβα. Πλάκα-πλάκα αυτό... κάνει qualify για ακραίο πακ. Κάτι γνώμη μου. Κάνει qualify για ακραίο πακ. Το food bean, όλοι ψάχνουν τον καρίντσα. έχει το Bale, α πούμε. Γιατί να πα να κάνει τον Καρίντσα, α πούμε. Και μάλλον με αυτό το φόντερ μπορώ να κάνω και τον Φέρνι Φέρνι. Αλλά τι να το κάνω με το Φέρνι Φέρνι, αφού δεν πάει πάει. Ε, δεν παίζω γουλού. Δεν ξέρω τι να κάνω, το κάνω τον Φερνάντζι. Τον Καρίντσα, α πούμε, τι, τι μα τον δίνει τώρα. Και νωρίτερα μα τον έδινε εγώ, δεν τον έκανα βασικά. Πανάκριβο είναι. Το έχει χαμίσει η ε, A στιμέ. Μου βγάζει 91 striker. ΓΑΛΟ Και έχουμε Ιούλιο μήνα Άμα το πέτυχα θέλω να μου πει κάποιος μπράβο επειδή... Δεν ξέρω τι μήνα έχουμε <laughs> Δεν τα πάω καλά με τους μήνες, οκ? Okay? <laughs> Τέλος πάντων Βγήκαν Summer Shops 2 Τι να τα κάνω 8 Ιουλίου ρε μαλάκα <laughs> Με βγάζουν εδώ πλέρπιξ. <laughs> Απίστευτο είναι μια ιδέα. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι λίγο να παίξω έτσι. Επειδή θέλω να σα δίνω και εσά κανένα content, λίγο hype, αλλά. Τι να κάνω. Επίση, μετά μου λέτε για την ομάδα την ακραία. Φαίνεται ακραία η ομάδα. Ναι, η αλήθεια είναι και εγώ με το έβλεπα αυτό λέω. Μαλάκι, αυτή είναι ακραία ομάδα. Θα παίζω τέλεμα. Δεν παίζει, δεν ξέρω. Σκέφτομαι να κάνω κανένα βίντεο. Να δείξω το gameplay, αλλά. Ναι, δεν ξέρω εγώ να παίζω καλά. Δεν θα πω μαλακίε. Επειδή σε κάποια φάση απλά το παράδεισο το FIFA αυτή τη στιγμή παίζω τελείω για πλάκα. Δεν κάνω καν skill moves. Δεν κάνω τίποτα. Απλά προχωράω, σουτάρω. Φταίει αυτό, ναι. Αλλά η άμυνα. Φταίει τελείω το AI. Φταίει το FIFA για μένα σαν παιχνίδι. Δεν ήμουν κακό στην άμυνα παλιά και όλα η άμυνα ήταν το καλό μου σημείο. Αλλά δεν ποτέ εκεί η παίκτη. Συγκεκριμένα έχω δει μόνο ένα auto -block όλη τη χρονιά. Και αυτό είναι από τον Gomez. Δεν έχω δει άλλο autoblock. Οι παίκτε μου δεν πατάνε auto -block. Ή άμα πατάνε auto-block δεν μετράει καν για auto-block, απλά βρίσκονται εκεί, δεν θα κουνηθούν για να πατήσουν auto-block όπως ο αντίπαλος. Μόνο άμα είναι τελείως μπροστά. Είναι τραγικό, κάποιοι μου λένε για τα chemistry style ότι φταίνε. Ναι. Αν το πιστεύεις αυτό, δεν ξέρω τι να σου πω. Φυσικά υπάρχει η εκδοχή της ομάδας, στην οποία μπορούμε να κάνουμε και κάτι τέτοιο εδώ. Αλλά ναι, δεν, υπάρχει, δεν, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω καν γιατί σκέφτομαι πώ να κάνω μια ομάδα η οποία δεν μου αρέσει. Είναι λίγο ιδέα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα πω κάτι. Αυτό το βίντεο δεν υπάρχει καν κάτι να πω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe για περισσότερα. Πείτε στο Discord server μου. Link είναι κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!